Επιστρέψαμε λοιπόν, αφού ακούσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και μας έβαλε στο κλίμα των Χριστουγέννων. Όπως είπαμε, θα μιλήσουμε σήμερα για τη σωματική άσκηση και την άνοια και την τρίτη ηλικία. Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή φυσικής αγωγής, κύριο Αντωνόπουλο Αριστίδη, και εργαζόμενο στην εταιρεία Alzheimer. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έτσι, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έρχομαι και πάλι να συζητήσουμε αυτό το πολύ ωραίο θέμα και πολύ σημαντικό για όλους μας, για την υγεία μας. Μας αφορά όλους το θέμα που συζητάμε σήμερα. Εννοείται. Και τους, αν δεν το κάνουμε όλοι, αλλά έτσι μας είναι. Αφορά. Και τους ανθρώπους που έχουν, είναι στην άνοια, είναι περιθάλποντες, έρχονται στην εταιρεία μας, αλλά και όλο τον υπόλοιπο πληθυσμό, οπωσδήποτε. Να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με μια γενική ερώτηση. Όταν λέμε άσκηση, τι ακριβώς εννοούμε, τι συμπεριλαμβάνει αυτό το κομμάτι? Ωραία. Η άσκηση, αν το πάρουμε έτσι σαν να δώσουμε έναν ορισμό, είναι οτιδήποτε κάνουμε και παράγει το μυϊκό έργο, αλλά θα πρέπει να είναι κάτι δομημένο, κάτι συγκεκριμένο, με συχνότητα και με συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορούμε να ορίσουμε σαν άσκηση, δηλαδή κάτι με το οποίο, για να το κάνουμε, χρησιμοποιούμε το μυϊκό μας σύστημα, παράγουμε δηλαδή κίνηση και μυϊκό έργο, αλλά οπωσδήποτε έχει μια συγκεκριμένη δομή, έχει επανάληψη και έχει και ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν είναι δηλαδή όποτε είναι το γενικό. Θυμόμαστε και... Ναι. Πρέπει να έχουμε μια συνέπεια σε αυτό, ένα σχεδιασμό, και θα πρέπει να είναι και κατάλληλο στα δικά μας μέτρα. Ναι. Όντως. Σίγουρα υπάρχουν εξειδικευμένες, φαντάζομαι, ανάγκες, οπότε χρειάζεται να υπολογίζουμε τι για να βγάλουμε ένα έτσι εξατομικευμένο πρόγραμμα. Είναι μέσα στην ερώτηση, περιέχεται και η απάντηση. Είναι εξατομικευμένο, όπως το λέμε. Ο καθένας από εμάς έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Εντάξει, θα μπορούσαμε να ενταχθούμε σε ένα γενικό πρόγραμμα, ιδιαίτερα οι νεότεροι άνθρωποι ή όσοι δεν έχουμε κάποια κινητικά ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Παρ' όλα αυτά, ένας αρχάριος θα ξεκινήσει διαφορετικά, ένας πιο προχωρημένος που θέλει να ασκηθεί σοβαρότερα θα κάνει κάτι διαφορετικό, κάποιος που θέλει να ασκηθεί για συγκεκριμένο λόγο, με την έννοια να βοηθήσει τον εαυτό του να χάσει βάρος ή να χάσει το λίπος του ή να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα για κάποιο λόγο ή για να βοηθήσει την καρδιά του γιατί έχει κάποιο πρόβλημα εκεί, θα πρέπει να κάνει κάτι πιο συγκεκριμένο και προσαρμοσμένο στα δικά του μέτρα και για αυτό που θέλει να πετύχει. Αυτό είναι κάτι παρόμοιο όπως το κομμάτι της διατροφής, που καλό είναι ο κάθε ένας να μην ακολουθάει ένα γενικότερο μπούσουλα που μπορεί να βρίσκει, φαντάζομαι, είτε στο ίντερνετ είτε από περιοδικά, οπότε κάτι αντίστοιχο είναι. Έτσι και ακριβώς, για την άσκηση. Όπως και με τη διατροφή, εντάξει, σίγουρα θα πρέπει όλοι να κάνουμε μια υγιεινή διατροφή, όπως και όλοι θα πρέπει να ασκούμαστε με κάποιο τρόπο, αλλά ο καθένας από εμάς έχει ιδιαίτερες ανάγκες και θα πρέπει να ακολουθήσει κάτι που είναι προσαρμοσμένο για τις δικές του ανάγκες καλύτερα. Πολύ ωραία. Οπότε απευθυνόμαστε σε έναν καθηγητή φυσικής αγωγής για να μας βγάλει σε το πρόγραμμά ειδικό, μας. Σε ένα γυμναστήριο, στους γυμναστές που μπορεί να είναι εκεί, σε διάφορα προγράμματα που γίνονται στους δήμους, στη δική μας εταιρεία, σε πολλά σημεία μπορεί να βρει κάποιο τρόπο για να αθληθεί, σε αθλητικούς συλλόγους. Συζητάμε τι θέλουμε να κάνουμε, ποιος είναι ο σκοπός μας, βλέπουμε τις ανάγκες μας, τις ιδιαιτερότητές μας, αν έχουμε κάποιες παθήσεις, και κάνουμε το καλύτερο για μας, έτσι ώστε να μην έχουμε τραυματισμούς, να μην έχουμε επιπλοκές και να πετύχουμε και το καλύτερο αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Υπάρχει έτσι διάκριση μεταξύ αυτό που ακούμε, φυσική άσκηση και σωματική? Εννοείται μάλλον τη φυσική δραστηριότητα με τη σωματική άσκηση. Ναι, ναι, είναι ένας όρος, η φυσική δραστηριότητα και η σωματική άσκηση. Είναι διακριτό, ας το πούμε, με την έννοια ότι ως φυσική δραστηριότητα μπορούμε να θεωρήσουμε οποιαδήποτε κίνηση, οτιδήποτε δηλαδή κάνει το σώμα μας να κινείται, εντάσσεται στη φυσική δραστηριότητα, χωρίς απαραίτητος να είναι δομημένο, με στόχο, με συγκεκριμένη επανάληψη και συγκεκριμένο σχεδιασμό. Φυσική δραστηριότητα δηλαδή είναι το απλό περπάτημα, το αν θα ανεβοκατεβώ σκαλιά μέσα στην ημέρα, το αν, ας πούμε, η δουλειά μου είναι χειρονακτική ή όχι, το αν θα ασχοληθώ με τον κήπο, με την κηπουρική, με τη μαγειρική, με οτιδήποτε έχει να κάνει, εμπεριέχει μέσα του την κίνηση. Αυτό όμως δεν είναι σωματική άσκηση. Η φυσική δραστηριότητα είναι κάτι σημαντικό, έτσι μας βοηθάει, αλλά πολλές φορές μπορεί και να μας επιβαρύνει. Αν δηλαδή
μια νοικοκυρά που θα κάνει μια υπερβολή, ας πούμε, στις δουλειές του σπιτιού. Είναι φυσική δραστηριότητα, αλλά μπορεί να την τραυματίσει αντί να την ωφελήσει. Αυτή είναι η διάκριση σε σχέση με την άσκηση. Είναι γενικότερος ο όρος φυσική δραστηριότητα. Είναι καλό να είμαστε φυσικά δραστήριοι, δηλαδή να κινούμαστε γενικότερα μέσα στην ημέρα. Απλώς θέλει μια προσοχή, έτσι ώστε να μην κάνουμε υπερβολές, για να μην προκαλέσουμε αρνητικά αποτελέσματα στην υγεία μας. Οπότε ουσιαστικά και τα δύο χρειάζονται στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Έτσι είναι, ναι. Αλλά εξυπηρετούν, θα λέγαμε, διαφορετικούς σκοπούς, ας το πούμε. Γίνονται για άλλο λόγο. Ας πούμε ότι η φυσική δραστηριότητα είναι το γενικότερο πράγμα και η άσκηση το πιο ειδικό. Πολύ ωραία. Και γι' αυτό διαχωρίζεται καθαρά, δηλαδή και με τις λέξεις, το ένα δραστηριότητα και το άλλο άσκηση. Έτσι είναι. Ναι, δραστηριότητα και άσκηση ακριβώς. Ναι. Οπότε για να προχωρήσουμε έτσι λίγο στη συζήτησή μας, επειδή ακούμε συνέχεια και εσείς μας είπατε όλοι πρέπει να το έχουμε στην ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στη σωματική άσκηση. Τι κερδίζουμε με τη σωματική άσκηση, ποια είναι τα ωφέλη της στη ζωή μας? Ναι. Σίγουρα αυτή είναι μια ερώτηση που εμπεριέχει πάρα πολλές απαντήσεις. Δηλαδή τα ωφέλη της άσκησης είναι πολλά. Πολύ παραγωγική η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση, λοιπόν. Αν το πούμε γενικά, με την άσκηση κερδίζουμε καλύτερη υγεία. Έτσι, πολύ απλά, πολύ ξεκάθαρα. Όσο ασκούμαστε, τόσο βελτιώνουμε την υγεία μας με την άσκηση. Έτσι, πάντοτε με άσκηση δομημένη και προσαρμοσμένη στις δικές μας δυνατότητες. Αν θέλουμε να ορίσουμε επιμέρους τα ωφέλη, πάλι πρέπει να μιλήσουμε σχετικά γενικά. Η άσκηση ωφελεί όλα τα συστήματα του οργανισμού. Το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, τα οστά μας, τους μυς, τον εγκέφαλο. Όλα λοιπόν τα συστήματα του οργανισμού ωφελούνται από την άσκηση. Και επίσης η άσκηση είναι, λειτουργεί βοηθητικά σε διάφορες χρόνιες παθήσεις. Και βοηθητικά και προληπτικά. Όπως ο διαβήτης, η οστεοπόρωση, όλα τα σοβαρά νοσήματα όπως η σκλήρωση κατά πλάκας, ο καρκίνος, η άνοια, έτσι, η άσκηση και ωφελεί εφόσον αυτά παρουσιαστούν και δρά σαν προστατευτικός παράγοντας, με την έννοια ότι κάποιος που ασκείται συστηματικά γενικότερα έχει λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξει κάποιο νόσημα. Προφυλάσσεται. Είναι προφυλακτική προς πάσα ασθένεια. Αυτό είναι γνωστό από την αρχαιότητα, έτσι το ξέρουμε και εμείς εδώ από τους αρχαίους Έλληνες. Είναι η γνωστή έκφραση που λέμε νους υγιής εν σώματι υγιή. Και το μυαλό μας και το σώμα μας υγιένουν με την άσκηση. Αν δούμε την δομή του σώματός μας, θα καταλάβουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι για να κινούμαστε. Το σώμα αποτελείται από 600 και πάνω μυς, 642 συγκεκριμένα. Οι μυς είναι φτιαγμένοι για να δίνουν κίνηση. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το σώμα μας είναι εκ γενετής φτιαγμένο για να κινείται. Αν δεν του δίνουμε κίνηση, δεν του δίνουμε άσκηση κατ' επέκταση, το σώμα μας θα αρρωστήσει. Έτσι, δημιουργούμε συνθήκες για να αρρωστήσει, για να μην είναι πια υγιές. Και αυτό πολύ εύκολα μπορούμε να το καταλάβουμε αν κάποιος άνθρωπος παραμείνει κλινήρης ή σε κατάκληση για όχι και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι η αλήθεια. Πολύ εύκολα μπορεί να χάσει τη δημική του μάζανα, έχει αδυναμία στα πόδια, να μας πιάσει η μέση, να μας πιάσει ο αφιένας, τα γόνατα, από την ακινησία ή από την υπερβολή βέβαια. Ναι, ακούγοντάς σας, δηλαδή, πάνω τώρα σε αυτά που λέγατε, μου ήρθε καθαρά στη μνήμη όταν κάποια στιγμή είχα κάποιο ατύχημα με το πόδι και για ένα μήνα ήταν σε γύψο ακινησία. Πόσο εντύπωση μου έκανε όταν έβγαλα το γύψο και είδα ένα τροφικό πόδι, ναι, να υπάρχει. Είναι και οπτική η διαφορά. Ένας μήνας. Ίσως, ναι. Πόσο είχε επηρεαστεί όλη η μάζα. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δυστυχώς, επειδή έτσι είναι η κατασκευή μας, πολύ γρήγορα μπορούμε να χάσουμε τα ωφέλη από την άσκηση. Δηλαδή, το μυϊκό μας σύστημα, αν μείνει σε αδράνεια, πολύ γρήγορα αδυνατίζει. Σταματά να έχει την ισχύ του και την υγεία του. Από την αντίθετη πλευρά, δεν επανέρχεται τόσο γρήγορα, είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και το βασικό πράγμα όταν μιλάμε για την άσκηση είναι ότι πρέπει να γίνεται διαβίου. Δηλαδή, δεν πρέπει να σταματάει στην ουσία ποτέ. Πρέπει να είναι ένας τρόπος ζωής η άσκηση, όπως και η διατροφή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι
με το να πάρουμε την απόφαση να ασχηθούμε για ένα χρόνο, για 6 μήνες, για 3 μήνες, θα έχουμε μια γενικότερη καλή υγεία. Πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ζωής, ας το πούμε έτσι, και να εντάξουμε την άσκηση στην καθημερινότητά μας για πάντα, συνεχώς. Και αυτό είναι και μια απάντηση προς τους περιθάλποντες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές δεχόμαστε ερωτήματα ότι για ανθρώπους που είναι κλινήρης, ότι αφού τρώει πολύ καλά, γιατί αδυνατίζει. Οπότε ίσως πέρα από το κομμάτι του μεταβολισμού έχει να κάνει προφανώς και αυτό, λόγω του ότι δεν κινούνται. Οπωσδήποτε. Χάνουν τη μυϊκή τους. Εάν εμείς δεν του δίνουμε κίνηση, το σώμα μας σταματάει να τον θρέφει. Δηλαδή, για να αρχίσει να θρέφεται εμείς, πρέπει να κινείται. Όσο δεν κινείται, όσο και να τρώω εγώ, δεν αυξάνεται η μυϊκή μου μάζα. Θα μπορεί να πάρω λίπος, μπορεί να μην πάρω και τίποτε, αλλά μπορεί και να αδυνατίζω λόγω της ακινησίας, βέβαια. Mm. Αυτό ισχύει. Οπότε μας μιλήσατε για τα ωφέλη της σωματικής άσκησης, άρα υποθέτουμε ότι η έλλειψη όταν κάποιος δεν ασκείται έχει τα αντίθετα αποτελέσματα. Όπως είπατε, ατροφούν εμείς, δεν χάνει μυϊκό ιστό. Είναι έτσι ακριβώς. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν ασκούμαστε τακτικά. Βέβαια, όσο είμαστε νέοι, το σώμα μας είναι... αντιμετωπίζει λίγο πιο εύκολα τις συνέπειες του να μην ασκούμαστε, γιατί μπορεί πιο εύκολα να αποκατασταθεί λόγω της νεότητος. Βέβαια, όσο μεγαλώνουμε, το γύρο σου γαρέ έρχεται μόνος όπως ξέρουμε, εκεί μπορούμε να καταλάβουμε τις ελλείψεις που μας προκαλεί η έλλειψη της άσκησης στη ζωή μας. Εγώ που έτσι είμαι στο χώρο της τρίτης ηλικίας και... το πρόγραμμα που κάνω κυρίως απευθύνεται σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, βλέπω ότι οι άνθρωποι που ασκούνταν σε όλη τους τη ζωή είναι καλύτερα και από εμάς μερικές φορές. Δηλαδή είναι έτοιμοι να πάνε να περπατήσουν, να κάνουν οτιδήποτε, μια δραστηριότητα, δεν βαριούνται, δεν κουράζονται. Αντίθετα, ίδιες ή και μικρότερες ηλικίες άνθρωποι που δεν ασκήθηκαν ποτέ έχουν πάρα πολλά προβλήματα, μοιάζουν γυραιότεροι από την πραγματική τους ηλικία, δεν έχουν διάθεση, δεν έχουν κουράγιο. Το σώμα τους δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μια φυσιολογική καθημερινότητα, θα λέγαμε. Αυτά έτσι είναι κάποιες ενδείξεις που δεν εντάσσονται απόλυτα στην έλλειψη υγείας, έτσι είναι στη δυσκολία της καθημερινότητας, ας το πούμε. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη της άσκησης μπορεί να μας οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα, όπως η παχυσαρκία, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το εγκεφαλικό... και επίσης αυξάνει τις πιθανότητες να αναπτύξουμε κάποιο χρόνιο νόσημα, όπως είπαμε, μιας και η άσκηση δράσει σαν προστατευτικός παράγοντας. Νομίζω μας πείσατε, έτσι να αρχίσουμε όλοι να γιωνιζόμαστε. Και όσο προλαβαίνουμε. Όσο προλαβαίνουμε, ναι. Οπότε αυτό που είπατε ότι θα πρέπει να ασκούμαστε διαβίου, να είναι κάτι που δεν σταματάει, απαντάει και σε αυτό που σκεφτόμασταν έτσι να σας ρωτήσουμε, ότι υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας, ας το πούμε, στη σωματική άσκηση, οι ηλικιωμένοι μπορούν να γυμνάζονται. Δεν υπάρχει όριο, κανένα, ούτε στην ηλικία. Θα μπορούσαμε να πούμε τα σημερινά δεδομένα στις πολιτισμένες κοινωνίες, δεν υπάρχει όριο ούτε και σε διάφορες παθήσεις ή δυσκολίες ή αναπηρίες που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Σίγουρα στη νεότερη ηλικία καταλαβαίνουμε ότι είναι εύκολο και οπωσδήποτε ο άνθρωπος ασκείται πολύ ευκολότερα, το σώμα αντέχει, μπορεί να κάνει και πιο έντονες δραστηριότητες, αλλά και μεγαλώνοντας, προσαρμόζοντας την άσκηση στις ανάγκες μας, όπως είπαμε, μπορεί να ασκηθεί ο άνθρωπος μέχρι και τα βαθιά του γεράματα. Η άσκηση μπορεί να γίνει ακόμη και σε ανθρώπους που δεν είναι δυνατόν καν να σηκωθούν από το κρεβάτι, βέβαια με τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου. Είναι δηλαδή αυτό είναι το... ο άνθρωπος με τους μεγαλύτερους περιορισμούς, δηλαδή ακόμη και ένας άνθρωπος που δεν μπορεί από μόνος του να κινηθεί, να σηκωθεί, να ασκηθεί, μπορεί να κάνει κάποιο είδους άσκηση με τη βοήθεια ενός τρίτου προσώπου, ακόμη δηλαδή και εκεί, και επιβάλλεται, είναι αλήθεια.
Αυτό εγώ το βλέπω και στην πράξη. Ευτυχώς έτσι είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που θα πω. Έρχεται πολλοί κόσμος στο πρόγραμμα της άσκησης που γίνεται στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ. Όλοι είναι πάνω από 60 χρονών. Ο μεγαλύτερος είναι 93 νομίζω. Άνδρας. Είναι άνδρας, ναι. Έχουμε πολλές κυρίες πάνω από τα 85, οπότε, που ασκούνται 3 φορές την εβδομάδα. Σε ένα προσαρμοσμένο βέβαια πρόγραμμα, όχι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ ευχάριστο και πολύ ωφέλιμο. Οπότε βλέπουμε ότι η ηλικία δεν είναι ρόλος στο να μην ασκείται κάποιος. Επίσης έρχονται άνθρωποι που είναι πράγματα που οι εμπειρίες δικές μου αυτές, φυσικά στη βιβλιογραφία και οπουδήποτε μπορούμε να καταλάβουμε και να δούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ασκούνται είτε με σοβαρά προβλήματα είτε και σε μεγάλη ηλικία, αλλά μιλώντας και από πείρα ιδία, ας το πούμε έτσι, βλέπω ανθρώπους που έχουν υποστεί πολλαπλά εγκεφαλικά, που έρχονται με πατερίτσες, με τοπί, με καροτσάκι και συμμετέχουν στο πρόγραμμα κανονικότατα, έχουν μεγάλη βελτίωση και στη διάθεσή τους και στη σωματική τους υπόσταση και υγεία. Οπότε δεν αποτελεί εμπόδιο για κανέναν. Εάν απευθυνθούμε στους σωστούς ανθρώπους και βγάλουμε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένο, ο καθένας από εμάς μπορεί να ασκηθεί. Θέλει μονάχα θέληση, λίγο επιμονή και προσπάθεια. Και πολλές φορές βλέποντάς τους και εμείς όλη αυτή την θέληση που έχουν και την ενέργεια και τη δύναμη ψυχής, περνάνε και σε μας ένα δυνατό έτσι, μήνυμα του ότι δεν τα παρατάνε και είναι εκεί και συνεχίζουν να αγωνίζονται. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε αυτό ισχύει για τους νεότερους που είναι πιο εύκολο θεωρητικά να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα άσκησης. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνουμε, είναι αλήθεια. Αν δούμε μελέτες πληθυσμιακές ειδικά στη χώρα μας, δεν ασκούμαστε συστηματικά, ούτε διατρεφόμαστε πολύ καλά γιατί έχουμε μεγάλα ποσοστά παχυσαρκίας. Και επίσης, ενώ θεωρούμε πολύ εύκολα θα πάμε στο γιατρό να πάρουμε φάρμακα, να πάρουμε χάπια, να κάνουμε οτιδήποτε τέτοιο, δεν θεωρούμε αντίστοιχα σημαντικό το να ασχοληθούμε με την άσκηση και να την εντάξουμε στη ζωή μας. Δηλαδή να ασχολούμαστε με πολλά πράγματα, προβλήματα, δουλειές, τρεχάματα, οτιδήποτε. Όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα τρέχουμε στο γιατρό, καλώς βέβαια και τρέχουμε στο γιατρό όταν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, παίρνουμε χάπια, κάνουμε εξετάσεις πολύ εύκολα και με πολύ μεγάλη προθυμία, αλλά δεν έχουμε δηλαδή δώσει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο της άσκησης στη ζωή μας. Φυσικά αυτό ξεκινάει από την παιδεία, έτσι, από το σχολείο, από τον τρόπο που μεγαλώνουμε. Υπάρχουν χώρες που έχουν καλύτερη παιδεία πάνω σε αυτό και έχουν και καλύτερη υγεία. Ίσως και από τον τρόπο που γίνεται, που εφαρμόζεται η γυμναστική, η σωματική, το μάθημα της γυμναστικής στο σχολείο. Εγώ δηλαδή από μικρή αυτό που θυμάμαι την ώρα της γυμναστικής ήταν η ώρα του παιδιού, η ώρα που φεύγανε πολύ ας πούμε από το σχολείο. Δηλαδή σαν να μην δίνεται ιδιαίτερη σημασία ήδη από τα σχολικά μας χρόνια. Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς σχεδόν καθόλου σημασία δεν δίνουμε σε αυτό το μάθημα. Είναι σαν να είναι μια δευτερεύουσα δραστηριότητα ίσως η γυμναστική στην παιδεία. Αυτό δεν ισχύει παντού, είναι αλήθεια. Αν δούμε σε ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού, ακόμη και στο πανεπιστήμιο, η σωματική άσκηση είναι βασικό μάθημα που συμμετέχουν οι φοιτητές ενεργά, σε ομάδες και οτιδήποτε. Κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχαιότητα, θα πάω πάλι εκεί, μιας και έχουμε τα παραδείγματα των αρχαίων ημών προγόνων, έτσι, που είναι πολύ σημαντικά, που η γυμναστική, καθώς και από εκεί βγαίνει και το γυμνάσιο, όπως ξέρουμε, που ήταν η βασική εκπαίδευση όλων των Ελλήνων, ήταν το βασικό πράγμα που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Οπωσδήποτε, δηλαδή, έπρεπε να περνούν από άσκηση και μετά τις υπόλοιπες επιστήμες. Βέβαια, σήμερα είναι πιο εύκολο ακόμη και έτσι, με την τεχνολογία, το YouTube, ξέρω εγώ, το ίντερνετ, κάποιος που θέλει και καταλαβαίνει ότι είναι σημαντικό να ασκηθεί από μόνος του ιδιωτικά, δηλαδή να απευθυνθεί κάπου πολύ εύκολα και να ξεκινήσει να ασκείται. Αναφέρατε και το YouTube, νομίζω ίσως χρειάζεται να το τονίσουμε και αυτό, ότι okay, υπάρχουν διάφορα βιντεάκια, προγράμματα που δείχνουν διάφορες ασκήσεις, αλλά και πάλι καλό είναι να γίνεται με την σύμφωνη γνώμη είτε κάποιου γιατρού είτε κάποιου ειδικού, γιατί μπορεί όπως είπατε να τραυματιστούμε κάνοντας κάτι τέτοιο. Το ιδανικότερο είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό και να κάνουμε ένα πρόγραμμα
που να είναι ανάλογο με τις ανάγκες μας. Να το παρακολουθούμε με προσοχή, γιατί πολλές φορές είτε δεν κάνουμε κάτι αρκετό, είτε κάνουμε υπερβολές και οδηγούμαστε σε τραυματισμούς. Νομίζω, κύριε Αντωνόπουλε, σας βομβαρδίσαμε έτσι με ερωτήσεις, αλλά μας είπατε ήδη πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να περάσουμε μετά για να συνδέσουμε την άσκηση με την τρίτη ηλικία και πιο εξειδικευμένα με την άνοια. Είμαστε εδώ μαζί με τον κύριο Αντωνόπουλο. Ήδη συζητήσαμε, έτσι κάνουμε μια μικρή διάκριση, τι είναι η φυσική δραστηριότητα, τι είναι η σωματική άσκηση, ποια είναι τα ωφέλη όταν κάνουμε σωματική άσκηση και τι μπορεί να προκαλέσει η έλλειψη αυτής. Να δούμε λίγο τώρα πώς μπορεί να συνδεθεί η σωματική άσκηση με την τρίτη ηλικία, καθώς είπαμε ότι δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Και πιο εξειδικευμένα να δούμε πώς συνδέεται με την εταιρεία Alzheimer όλο αυτό το κομμάτι. Άρα πώς μπορούμε να συνδέσουμε τη σωματική άσκηση με τις νοητικές λειτουργίες. Ωραία. Όσον αφορά την άσκηση και τις νοητικές λειτουργίες, μπορούμε να ξεκινήσουμε προτού φτάσει ο άνθρωπος να πάθει κάποια μορφή άνοιας, να αναφέρουμε δηλαδή το πολύ σημαντικό ρόλο της άσκησης σαν προφυλακτικό παράγοντα. Πολύ μεγάλες έρευνες που γίνονται στο εξωτερικό αλλά και από εμάς μας δείχνουν ότι η παρουσία της άσκησης στη ζωή του ανθρώπου κατά τη μέση ηλικία και σε όλη τη διάρκεια της ζωής του προφυλάσσει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος ασκείται συστηματικά, έχει πολύ πολύ λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξει άνοια. Οπότε αυτό είναι ίσως το πιο ουσιώδες σε αυτό που στη σχέση της άσκησης με την άνοια, γιατί το σημαντικό είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε με την τρίτη ηλικία ο συσχετισμός πρέπει να αρχίσει άμεσα. Είναι δηλαδή μια ανάγκη στην τρίτη ηλικία η παρουσία της άσκησης, αλλά και αυτό θα πρέπει να το ακούσουμε και όλοι όσοι δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην τρίτη ηλικία, γιατί πάρα πολλές έρευνες, όπως είπαμε, σχετίζουν τον προφυλακτικό παράγοντα της άσκησης με τη μέση ηλικία. Δηλαδή βλέπουμε ότι άνθρωποι που δεν ασκούνταν από τα 40 τους μέχρι τα 60 τους, όπως αναφέρουν διάφορες έρευνες, αναπτύσσουν σε μεγάλο ποσοστό άνοια, ενώ άνθρωποι που ασκούνταν δεν αναπτύσσουν. Αν σχετίσουμε την άσκηση με την ύπαρξη της άνοιας, δηλαδή όταν έχει εμφανιστεί η νόσος και μετά, η άσκηση μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει ο ασθενής σε συνεργασία και με τον περιθάλποντα, βέβαια, πάντοτε. Και όσον αφορά την καθυστέρηση της πορείας της νόσου, δηλαδή η άσκηση βοηθάει, είναι ένα από τα μη φαρμακευτικά προγράμματα, από τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, που βοηθάει στην καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου. Δυστυχώς ξέρουμε ότι δεν μπορεί αυτή η νόσος να ιαθεί, δεν είναι ιάσιμη, έχει μια πορεία φθήνουσα. Αλλά αν καθυστερήσουμε αυτή την πορεία, μπορεί να πετύχουμε στην ουσία πολύ καλά αποτελέσματα, γιατί αν σκεφτούμε ότι η άνοια εμφανίζεται τις περισσότερες φορές μετά τα 65, αν όχι μετά τα 70, το να φτάσουμε σε πολύ σοβαρά συμπτώματα στην ηλικία των 90 ετών καθυστερώντας την πορεία της νόσου, μπορεί στην ουσία να κερδίσει τη ζωή μας ολόκληρη. Δηλαδή ο άνθρωπος να κερδίσει ποιότητα ζωής μέχρι το τέλος της ζωής του, χωρίς να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις από αυτή τη νόσο. Από την άλλη, ακόμη και σε πιο προχωρημένα στάδια, η άσκηση μπορεί να βοηθήσει πολύ στη διάθεση και τη λειτουργικότητα των ασθενών με άνοια. Που είναι πολύ σημαντικό. Που είναι βασικό κομμάτι. Το να είναι ο ασθενής κινητικός, αυτοεξυπηρετούμενος, το να βελτιώνεται η διάθεσή του. Εμείς αυτό που βλέπουμε στην εταιρεία, καταρχήν η άσκηση είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να απευθυνθεί και σε πολύ χαμηλά στάδια, και ίσως πολλές φορές είναι και ένα από τα προγράμματα που είναι το μόνο που, στο οποίο ανταποκρίνονται οι ασθενείς στα πιο προχωρημένα στάδια. Ανταποκρίνονται με χαρά. Η κίνηση, γενικότερα η άσκηση και στους φυσιολογικούς, στους υγιείς ανθρώπους, αλλά και στην άνοια,
προκαλεί μια θετικές ορμόνες, την έκρηξη θετικών ορμονών, οπότε βελτιώνει πάρα πολύ τη διάθεση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στον ασθενή με άνοια, το να χαρεί, το να βιώσει το συναίσθημα με θετικό τρόπο. Σαν όφελος βλέπουμε πολλές φορές το ότι μπορεί να μειωθεί η φαρμακευτική αγωγή που τυχόν παίρνουν οι ασθενείς για τα συμπεριφορικά τους προβλήματα ή για το ότι δεν μπορούν να κοιμηθούν εύκολα, δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Όταν αρχίζουν να ασκούνται συστηματικά, να έρχονται 2 φορές την εβδομάδα, βλέπουμε ότι αυτό ρυθμίζεται ως ένα βαθμό. Φυσικά είναι πιο εύκολο στην αυτοεξυπηρέτηση, γιατί κρατούμε το σώμα λειτουργικό στην ουσία. Μας έχουν έρθει ασθενείς που με το ζόρι περπατούσαν και ξεκινάμε με ποδήλατο στατικό, με ασκησούλες για τα πόδια, και φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε έναν άνθρωπο που μας ήρθε έτοιμος να μην μπορεί καν να περπατήσει και τώρα πια να κάνει τις βόλτες του, να πηγαίνουν παντού μαζί με τον περιθάλποντά του, με την οικογένειά του. Είναι δηλαδή μια πολύ σοβαρή αύξηση στη λειτουργικότητα. Ναι. Είναι ένα φάρμακο, έτσι θα λέγαμε, ένα πολύ φυσικό σωστά. Φάρμακο. Ναι, είναι μια θεραπεία. Που δυστυχώς ίσως δεν έχουμε κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι. Οπότε άσκηση και νοητική λειτουργία, νοητικές λειτουργίες, ουσιαστικά όπως μας είπατε συνδέονται με το ότι λειτουργεί προστατευτικά η άσκηση για την άνοια, αλλά και επίσης τα άτομα που ήδη έχει ξεκινήσει αυτή η νόσος λειτουργεί βοηθητικά στο να καθυστερήσει την εξέλιξη. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε αυτό που αναφέρατε, ότι βοηθάει πολύ και στα συμπεριφορικά συμπτώματα. Δηλαδή όταν έχουμε έναν ασθενή που είναι επιθετικός ή που δεν κοιμάται ή που έχει μια υπερκινητικότητα ή τάσεις φυγής, περιπλάνηση. Όλα αυτά είναι συμπτώματα που πραγματικά αναστατώνουν πολύ την οικογένεια. Επομένως πάντα και εμείς έτσι που ασχολούμαστε στο τμήμα περιθαλπώντων με τις οικογένειες ατόμων με άνοια, είναι κάτι που το τονίζουμε πάντα. Έχετε σωματική άσκηση, όχι αργά το απόγευμα, γιατί δεν παίζει ρόλο και η ώρα που θα κάνουν την άσκηση. Σίγουρα οι πρωινές ώρες είναι οι καλύτερες. Βέβαια, αν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα από τον περιθάλποντα, οποιαδήποτε ώρα πάλι θα είναι ωφέλιμη. Δηλαδή από το να μην κάνουμε καθόλου και απογευματινή ώρα ακόμη δεν θα ήταν άσχημο, αλλά οι πρωινές ώρες πάντοτε είναι οι καλύτερες, λειτουργούν καλύτερα. Ναι, δηλαδή μην είναι λίγο πριν τον ύπνο το βραδινό, γιατί θα φέρει μια διέγερση αυτό. Όχι, μάλλον οπωσδήποτε όχι. Ναι. Οπότε χρησιμοποιήστε το έτσι όλοι, είναι κάτι πολύ βασικό. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο είδος άσκησης που βοηθάει, ας πούμε, ακόμα πολλούς ηλικιωμένους που λένε για το περπάτημα? Γενικότερα τα ωφέλη που έχουμε πει, οποιοδήποτε είδος άσκησης έχει αντίστοιχα ωφέλη. Αν δούμε ερευνητικά, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο ποιο είδος άσκησης είναι αυτό που ωφελεί περισσότερο. Τα ερευνητικά δεδομένα μας δείχνουν όφελος και από την αερόβια άσκηση και από το συνδυασμό και από την δυναμική άσκηση και μόνο την αναερόβια. Εγώ θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να κάνουμε ένα πλήρες πρόγραμμα που να περιλαμβάνει και αερόβια κίνηση και μυϊκή ενδυνάμωση και κάποιες ασκήσεις που κεντρίζουν λίγο και τον εγκεφαλό μας, ασκήσεις ισορροπίας, ιδιοδεκτικότητας, λίγο έτσι συναρμογής. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι αυτό που κάνουμε στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ. Οποιοδήποτε είδος είναι ωφέλιμο, αλλά το πολυπαραγωγικό είναι και το καλύτερο, ας το πούμε έτσι. Βέβαια δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο από τα ερευνητικά μας δεδομένα αν ένα συγκεκριμένο είδος άσκησης είναι το καλύτερο. Πάντως έχει αρκετούς έτσι ένθερμους οπαδούς, πολλούς βλέπουμε στην εταιρεία το πρόγραμμα της γυμναστικής. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και με τα χρόνια βλέπουμε ότι αναπτύσσεται αυτό το πράγμα. Η εταιρεία δέχεται πολλούς επισκέπτες καθημερινά και στα 2 κέντρα. Όσον αφορά τη γυμναστική, ίσως ας πούμε καθημερινά και τα 2 γυμναστήρια στην Αγία Ελένη και στον Άγιο Ιωάννη να δέχονται πάνω από 100 επισκέψεις την ημέρα. Οπότε δηλαδή 100 και πάνω άνθρωποι καθημερινά έρχονται να κάνουν γυμναστική. Αυτό είναι κάτι πολύ αισιόδοξο και θετικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα έτσι, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πολλές φορές θεωρούμε και για τους εαυτούς μας, αλλά πόσο μάλλον για έναν ασθενή με άνοια, ότι πώς θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, άσκηση. Δηλαδή
θεωρούμε ότι δεν μπορεί, ναι, ή ότι είναι κάτι που ούτε καν προορίζεται για αυτόν. Μια δεν μεγάλη είναι έτσι, παγίδα. Δεν είναι έτσι καθόλου. Ευτυχώς όσοι απευθύνονται στην εταιρεία, τους το μεταφέρουμε αυτό, το κατανοούν και το βλέπουν και στην πράξη να συμβαίνει. Όσοι μας ακούνε βέβαια πρέπει να το γνωρίζουν ότι μπορεί να συμμετέχει ο ασθενής ακόμη και σε προχωρημένο στάδιο. Μπορεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα άσκησης και θα ωφεληθεί από αυτό. Και ακόμη και αν δεν είχε πριν έτσι, κάποια εμπειρία, κάποια... Δεν έχει καμία σχέση με το αν είχε πριν οποιαδήποτε εμπειρία σε σχέση με την άσκηση. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Αυτό που βλέπω εγώ έτσι, εκτός από τα ωφέλη τα συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι είναι και ένα μέσο επικοινωνίας έτσι, το να συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα άσκησης σε αυτές τις ηλικίες. Ένα μέσο στο να ξεδίνει λίγο ο άνθρωπος, να κοινωνικοποιείται, να γίνεται πιο λειτουργικός. Και αυτό που τελευταία βλέπω είναι ότι στα αρχικά στάδια της νόσου που υπάρχει επικοινωνία με τον περιθάλποντα, βλέπουμε ζευγάρια περιθάλποντα με ασθενή να έρχονται στο πρόγραμμα και να ασκούνται μαζί. Και αυτό λειτουργεί πάρα πάρα πολύ καλά και θετικά για τη σχέση μεταξύ τους και για τον ασθενή βέβαια αντίστοιχα. Είναι πολύ όμορφο να το βλέπεις, η αλήθεια είναι αυτό, πολλές φορές. Και είναι και περιπτώσεις που ο ασθενής θα πάει καλύτερα από τον περιθάλποντα στις ασκήσεις, τις κάνει λίγο καλύτερα και βλέπουμε να διορθώνει τον σύζυγο ή την σύζυγο και είναι κάτι πολύ ευχάριστο αυτό. Και... Όχι για τον πολύ... περιθάλποντα μάλλον. Εντάξει, με χιούμορ βέβαια. Είναι και για τον περιθάλποντα ευχάριστο, ναι. σε αυτά που έχω, τα περιστατικά που έχω στο μυαλό μου, σκέψου ένας άνθρωπος που θεωρείς ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, ξαφνικά να σε διορθώνει εσένα, ότι δεν το κάνεις και πολύ καλά, ενώ το κάνει εκείνος καλύτερα. Ναι, ας πούμε γλαφυρά τώρα περιγράφω, ναι, ένα πολύ περιστατικό. Πολύ γλυκιά από... έτσι, ναι, η εικόνα αυτή που μας, ναι, μεταφέρεται. Οπότε, πώς ακριβώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα άσκησης στα κέντρα ημέρας? Είπατε, απευθύνονται πάνω από 100 άτομα καθημερινά. Ποια είναι, ακολουθείτε ένα συγκεκριμένο πλάνο, ας το πούμε, πώς γίνεται συνήθως η άσκηση? Το πρόγραμμα είναι ωριαίο. Είναι σαν να λέμε άσκηση που έχει στόχο τη βελτίωση της υγείας. Δεν είναι κάτι πολύ έντονο, φυσικά, γιατί απευθυνόμαστε στην τρίτη ηλικία. Βέβαια είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο καθένας να το εκτελεί με την ένταση που μπορεί. Δηλαδή αν κάποιος μπορεί να το εκτελέσει πιο γρήγορα, πιο δυναμικά, πιο καλά, μπορεί να το κάνει, και κάποιος που δεν μπορεί τόσο καλά εκτελεί με χαμηλότερο ρυθμό. Είναι ασφαλές πρόγραμμα με την έννοια ότι δεν έχουμε περιορισμό σχεδόν από καμία πάθηση. Δεν κινδυνεύει δηλαδή κάποιος, ακόμη και αν έχει συναφή νοσήματα, καρδιακιακά ή αρθρίτιδες, οποιοδήποτε δηλαδή πρόβλημα της τρίτης ηλικίας που μαζί με την άνοια δεν θα τον προβληματίσει στο πρόγραμμα άσκησης της εταιρείας. Είναι αρκετά ευχάριστο γενικά σαν πρόγραμμα, δηλαδή θα κάνουμε και λίγο πλάκα, θα γελάσουμε. Γίνεται συνήθως από καθιστή θέση, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να πέσει κάποιος, να χτυπήσει, να τραυματιστεί. Δομικά, να το πούμε απλά, χωρίζεται σε τρία μέρη, σε προθέρμανση και αερόβια προετοιμασία, στο κύριος μέρος και στην αποθεραπεία. Περιλαμβάνει ποδήλατο, διάδρομο, ελλειπτικό όσους μπορούν να κάνουν ή κάποιο άλλο είδος προθέρμανση από καθιστή θέση. Ασκησιολόγιο που πιάνει τις βασικές μυϊκές ομάδες όλου του σώματος, τον αυχένα, τον κορμό, τα πόδια, τα χέρια, και ασκήσεις που κεντρίζουν και λίγο το μυαλό, με την έννοια ότι μπορούμε να έχουμε ένα κομμάτι στο οποίο κάνουμε διπλό έργο και μετράμε αντίστροφα ενώ ασκούμαστε, συνδυάζουμε γράμματα και αριθμούς ενώ κινούμε τα χέρια μας, κάνουμε κάποιες ασκήσεις. Γίνεται διπλό έργο δηλαδή, και σωματική ένα άσκηση κομμάτι, και νοητικό. Ένα κομμάτι του προγράμματος, ναι, όχι σε όλο το πρόγραμμα, αλλά σε ένα κομμάτι του, ναι, οπότε γίνεται και μια νοητική εξάσκηση ταυτόχρονα με τη γυμναστική. Διαρκεί μια ώρα και μπορούμε από 2 μέχρι και 3 φορές νομίζω να συμμετέχει ο καθένας την εβδομάδα. Έχουμε 5 τμήματα κάθε ημέρα, από τις 8.30 μέχρι και τις 2 και περίπου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε για κάποιους που μπορεί να μας ακούνε και ήδη δεν
το έχουν κάνει, μπορούν να απευθυνθούν στα κέντρα ημέρας, αν τους ενδιαφέρει η σωματική άσκηση. Βέβαια, και να για βράξουν την ευκαιρία. Και για τη συμμετοχή στη σωματική άσκηση, βέβαια. Και ίσως χρειάζεται να τονίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο τους προσεγγίζετε. Σκέφτομαι δηλαδή και στα δύο κέντρα που έχουμε εδώ, και εσείς που είστε στον Άγιο Ιωάννη και στην Αγία Ελένη που είναι ο Χρήστος ο Μουζακίδης, ο γυμναστής που κάνει το αντίστοιχο πρόγραμμα με εσάς. Όλοι οι ωφελούμενοι έχουν να λένε για το χαμόγελο που τους πλησιάζεται, για τον τρόπο, την ευγένεια. Παίζει ρόλο και αυτό, φαντάζομαι, αυτό στην προσέγγιση. Αυτό είναι το βασικότερο στοιχείο, με την έννοια ότι οπωσδήποτε πρέπει να είναι ευχάριστο αυτό που κάνουν οι άνθρωποι, έτσι. Και το πρόγραμμά σας γενικότερα πρέπει να προκαλεί μια ευχαρίστηση, γιατί όπως είπαμε, το βασικότερο από όλα είναι να μην σταματήσουμε να συμμετέχουμε καθόλου, να γίνεται μόνιμα πλέον. Οπότε οπωσδήποτε αυτό είναι το βασικό στοιχείο που πρέπει να επιτευχθεί, να νιώσουμε καλά, να αισθανθούμε όμορφα, να θέλουμε να βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο και να κάνουμε αυτή τη δραστηριότητα, και κατ' επέκταση να αποκομίσουμε τα ωφέλη από αυτή καθεαυτή την άσκηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να νιώθουμε καλά, γιατί η άσκηση δεν έχει περιορισμένο χρόνο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα την κάνουμε για 10 φορές και κερδίσαμε όλο το μέγιστο αποτέλεσμα. Πρέπει να γίνεται συνεχώς, και δεν έχει νόημα να κάνουμε το καλύτερο πρόγραμμα αλλά να το κάνουμε λίγες φορές και πιεστικά, γιατί δεν θα κερδίσουμε σχεδόν τίποτα. Οπότε μπορούμε να κλείσουμε και με αυτά τα λόγια, έτσι, ως μήνυμα προς τους ακροατές μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Αντωνόπουλε, που ήσασταν και εγώ ευχαριστώ μαζί μας. Να υπενθυμίσουμε για όσους δεν έχουν ήδη ενημερωθεί από το site, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι αύριο 8 Δεκεμβρίου στην Πέτρου Συνδίκα 13 θα έχουμε την γιορτινή μας εκδήλωση, μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. Θα ξεκινήσει από τις 9 η ώρα το πρωί, όπου θα έχουμε χριστουγεννιάτικο μπαζάρ μέχρι τις 4, και στις 11 η ώρα θα πραγματοποιηθεί η θεατρική παράσταση «Ο Ατσίδας», που είναι ένα έργο προσαρμοσμένο του Δημήτρη Ψαθά, και ως ηθοποιοί παίζουν η θεατρική ομάδα της Alzheimer Ελλάς, δηλαδή οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις δράσεις της εταιρείας, είναι αποφελούμενοι των κέντρων ημέρας. Και αξίζει, όσοι δεν την παρακολουθήσατε στο Βασιλικό Θέατρο πριν μερικούς μήνες, αξίζει να έρθετε και να την δείτε. Αύριο στην Πέτρου Συνδίκα 13, από τις 9 η ώρα το μπαζάρ και 11 η ώρα η θεατρική παράσταση. Πραγματικά, Ευδοκία, να το τονίσουμε αυτό, αξίζει να έρθετε να την παρακολουθήσετε. Το Σεπτέμβριο, 21 Σεπτέμβρη, που ήταν και η Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ και πρώτο παρουσιάστηκε στο Βασιλικό Θέατρο η παράσταση, ακόμη το θυμούνται όσοι το είχαν παρακολουθήσει, γιατί γέμισαν τη σκηνή του Βασιλικού. Οπότε πραγματικά είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο που αξίζει να το δούμε. Να θυμίσουμε και να σας ενημερώσουμε και πάλι, έτσι, για τα στοιχεία των κέντρων ημέρας που μπορείτε να βρείτε την εταιρεία Alzheimer. Το ένα κέντρο που βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι η Αγία Ελένη, στην Πέτρου Συνδίκα 13. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εκεί είναι το 2310-810-411. Και το δεύτερο κέντρο είναι ο Άγιος Ιωάννης, που βρίσκεται Κωνσταντίνου Καραμαλία 164, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2310-351-451-5. Λειτουργούμε καθημερινά, 7.30 με 3.30, και εκτός από αυτά τα νούμερα επικοινωνίας μπορείτε να απευθύνεστε και στην 24ωρη γραμμή βοήθειας, που είναι το 2310-99.000. Όλες οι υπηρεσίες μας, να θυμίσουμε και να τονίσουμε, ότι παρέχονται δωρεάν. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο ίντερνετ, στην σελίδα της εταιρείας, που είναι alzheimer.gr, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο YouTube, το Facebook, το Twitter, ως Alzheimer Ελλάς. Στο YouTube μπορείτε να βρείτε και κάποιες από τις εκπομπές που έχουμε κάνει εδώ, το «Όλα για την Άνια», όπως και άλλα, έτσι, μαθήματα, χρήσιμες πληροφορίες.
η σελίδα της εκπομπής μας, όλα για την Άνια, στο Facebook. Μπορείτε και εκεί να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε, όπως πάντα. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εσείς παραμένατε συντονισμένοι στο εθελοντικό ραδιόφωνο FM 100,6 του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μας ακούτε κάθε Πέμπτη 4 με 5. Μαζί σας για μία ώρα ήταν οι ψυχολόγοι Πετρίνα Μαργαριτίδου και Ευδοκία Νικολαίδου. Έλειπε, όπως αναφέραμε και στην αρχή, από την παρέα μας η Κωνσταντίνα Καραγκιόζη. Αλλά την άλλη φορά, που είναι και τελευταία της χρονιάς, την περιμένουμε με το καλό. Στον ήχο ήταν μαζί μας ο Τσουρέκα Σέργιος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου. Και κλείνουμε έτσι με ένα μήνυμα, σύμφωνα με το θέμα της σημερινής εκπομπής. Προσέχουμε για να έχουμε, επομένως γυμναστείτε με όποιο τρόπο σας ευχαριστεί. Καλό σας απόγευμα.